Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ορίσατε στο Maria's Greek Food Channel, ένα κανάλι μαγειρικής όπου βλέπετε παραδοσιακές συνταγές και όχι μόνο! Σήμερα θα κάνουμε ένα υπέροχο γλυκό κουταλιού με φλούδες από πορτοκάλι. Σε προηγούμενο βίντεο σας έχω δείξει πώς να κάνετε γλυκό κουταλιού πορτοκάλι μαζί με τη σάρκα του. Θα αφήσω το link στην περιγραφή. Ας δούμε όμως τώρα τα υλικά της σημερινής μας συνταγής. Θα χρειαστούμε πορτοκάλια, ζάχαρη κρυσταλλική, γλυκόζι, οδοντογλυφίδες, βανίλιες, λεμόνι, νερό και προαιρετικά αρμπαρόριζα. Την ακριβή δοσολογία των υλικών θα τη βρείτε στην περιγραφή. Πριν ξεκινήσουμε την εκτέλεση της συνταγής, θα ήθελα να σας προτείνω να επιλέξετε βιολογικά ακέρωτα πορτοκάλια. Αν σας είναι δύσκολο να τα βρείτε, μπορείτε να κάνετε το γλυκό και με πορτοκάλια του εμπορίου, αρκεί να τα πλένετε πολύ καλά. Τα δικά μου πορτοκάλια είναι από τον κήπο μου. Έχω πλύνει καλά τα πορτοκάλια και τώρα τα περνάω από την ψηλή πλευρά του τρίφτη. Αφαιρώ μόνο το ξύσμα. Ακριβώς έτσι. Και αφού τελείωσα και με το τελευταίο πορτοκάλι, το ξύσμα θα το βάλω σε ένα σακουλάκι και θα το διατηρήσω στην κατάψυξη για μελλοντική χρήση σε διάφορα γλυκά. Τώρα με τη μύτη ενός μαχαιριού αφαιρώ τις άκρες και χωρίζω το πορτοκάλι μου σε φέτες. Το κάθε κομμάτι το τυλίγω και βάζω μία οδοντογλυφίδα.
Το κάθε πορτοκάλι το χαράζω είτε σε 4 κομμάτια είτε σε 6. Εσείς επιλέξτε το μέγεθος που προτιμάτε. Έχω βάλει σε μία κατσαρόλα νερό να βράσει και βάζω μέσα τις φλούδες πορτοκαλιού. Μόλις αρχίσει και κοχλάζει το νερό, χαμηλώνω τη θερμοκρασία και τα αφήνω να βράσουν για 5 λεπτά. Στη συνέχεια, στραγγίζω τις φλούδες μου και τις ξεπλένω με κρύο νερό. Κάνω αυτή τη διαδικασία του βρασμού άλλες 2 φορές. Δεύτερος βρασμός. Τρίτος βρασμός. Σε αυτό το σημείο δοκιμάζουμε. Αν οι φλούδες είναι ακόμη πικρές ή σκληρές, θα τις βράσουμε και για 4η φορά. Οι δικές μου είναι έτοιμες. Σε μία κατσαρόλα βάζω το νερό με τη ζάχαρη και ανακατεύω λίγο να λιώσει. Μόλις αρχίσει και κοχλάζει το νερό, ρίχνω μέσα τις φλούδες. Καλό είναι τα γλυκά κουταλιού να τα φτιάχνουμε σε πλατιά κατσαρόλα για να μην πληγώνουμε τα φρούτα. Ενώ τις μαρμελάδες να τις κάνουμε σε βαθιά κατσαρόλα επειδή πιτσιλάνε κατά την ώρα του βρασμού και λερώνουν το χώρο. Αποφεύγετε να ανακατεύετε συχνά τα γλυκά κουταλιού. Το καλύτερο είναι να κινείτε την κατσαρόλα σας κυκλικά με αυτόν τον τρόπο. Αν χρειαστεί, αφαιρώ τους αφρούς. Μετά από 20 λεπτά, ρίχνω μέσα και τη γλυκόζη. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να βάλετε και την αρμπαρόριζα. Εγώ δεν θα βάλω σήμερα, μου αρέσει το έντονο άρωμα του πορτοκαλιού. Η γλυκόζη τη βάζω γιατί με βοηθάει να δέσει καλύτερα το σιρόπι, να μην ζαχαρώσει το γλυκό και του δίνει μία υπέροχη λάμψη. Όποτε χρειαστεί, αφαιρούμε τους αφρούς για να μην μας πικρίσει το γλυκό. Μετά από 10 λεπτά προσθέτω το χυμό λεμονιού και μία βανίλια.
Έχουν περάσει άλλα 5 λεπτά και το γλυκό μας είναι έτοιμο. Ας κάνουμε όμως και το τεστ. Σε ένα πιάτο που το έβαλα στο ψυγείο μία ώρα πριν, ρίχνω λίγες σταγόνες σιρόπι. Όταν το σιρόπι κάνει κόμπους και δεν τρέχει εύκολα, το γλυκό είναι έτοιμο. Εσάς αν είναι ακόμη ρευστό, βράστε το λίγο ακόμη. Αφαιρώ τις οδοντογλυφίδες και όπως είναι ζεστό, το βάζω σε αποστηρωμένα βάζα. Τα βάζα τα αποστηρώνουμε στην κουζίνα για 15 λεπτά στους 40 βαθμούς. Γεμίζω το βάζο και με σιρόπι. Τέλεια. Διδώνω το καπάκι και το γυρίζω ανάποδα. Θα το αφήσω έτσι μέχρι να κρυώσει τελείως. Φτιάξτε αυτό το γλυκό τώρα που η εποχή είναι κατάλληλη, μιας και τα πορτοκάλια είναι άφθονα. Απολαύστε το όλο το χρόνο με τον καφέ, το παγωτό, το γιαούρτι σας και στολίστε με αυτό διάφορα γλυκά. Πραγματικά είναι υπέροχο. Καλή επιτυχία! Αν σας άρεσε η συνταγή, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας. Εύχομαι να περνάτε όλοι καλά. Γεια σας!